αφού βάλαμε και το πεσμό, όπως καταλαβαίνετε, έχω ήδη ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο ολοκληρωμένη. Καλωσορίσατε. Είναι 3 η ώρα. Κάθε φορά που θα με βλέπετε να ξεκινάω την εκπομπή, θα ξέρετε. Είναι 3 η ώρα και είστε συντονισμένοι στον Sky. Το χθεσινό επεισόδιο είχε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στη βαθμολογία. Η Μορτασία βγήκε πρώτη. Η Απολεόν, που ήταν 2 μέρες σε ειρήνη κίτρια, υποχώρησε και μάλιστα σημαντικά. Γενικά, αν μπορούσα να πω κάτι, το επεισόδιο αυτό ήταν μια σκέτη καταστροφή, ενώ βαθμολογικά, καθώς ήταν μια και μάλιστα η πρώτη δοκιμασία των κοριτσιών. Σήμερα ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα ελπίζω οι κριτές να ξεκολλήσουν την βαθμολογία τους από το 1 και να βάλουν και πιο μεγάλες βαθμολογίες. Τώρα ελπίζω να έρθει κοντά μου η κολόνα του σπιτιού μας, ο κύριος Στέλιος Κουδουνάρης. So much you made me hate it. Her kisses in your phone, I found it on a bed. Hurts more than betrayal. The fact that you ever felt a trick my mind, telling me the perfect lies. You don't want to see the signs. Time after time, time after time. It's okay, you belong to yesterday. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πες μου. Σου πηγαίνουν πάρα πολύ τα μαύρα, έτσι τα υποστηρίζεις, τα πάρα. Σήμερα τρελαίνομαι, λιώνω, πεθαίνω. Γιατί? Με τον ντύσιμο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ αυτή η διαφορά των χρωμάτων. Πες, είναι άσπρο, μαύρο, γκρι. Και αυτό πώς θα το λέγανε. Μπλε κανονικό, όχι. Εντάξει, μπλε, ναι. Ναι, ένα μπλε. Είσαι πολύ ωραίος. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να σου πω. Εσύ όμως. Εγώ τι. Είσαι πάρα πολύ δροσερή, πάρα πολύ όμορφη. Να σου πω. Ναι. Αν με βλέπετε τώρα η Χριστίνα, μπείτε τεφάλαιο, γιατί με ντυμένη καλοκαίρι. Οπωσδήποτε. Είσαι το καλοκαίρι προσωποποιημένο. Θα τα χρώματα έρθει του καλοκαιριού, θα το τα βότσαλα, τα καλοκαιρινές καρποστά, τα πάντα, όλα, τα ηλιοβασιλέματα. Τα ηλιοβασιλέματα όλα τα έχω πάνω μου. Και τώρα πάμε παρακαλώ να υποδεχτούμε τον αδέκαστο Δημήτρη Σκουλό. Χριστίνα. Χριστίνα. Ντύθηκα Χριστίνα Μπίτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί τόσα πολλά που άκουσα για τα χρώματα εχθές, πήγα τα φόρεσα όλα πάνω μου σήμερα. Ναι, το βλέπω. Ωραία. Και εσύ πολύ ωραίος Αμερικάνος μπασκετμπολίστας σήμερα. Εγώ μόλις τελείωσα. Πάει επίσκεψη στη θεία του. Μόλις τελείωσα το κολέγιο εγώ τώρα. Ναι, αυτό καταλαβες. Λέω. Πήρα πτυχίο. Είχε πάει στο μάτσο όμως προηγουμένως και σε κάλεσε η θεία σου. Παιδί μου σου λέει, θα έρθει να πιει καφέ, θα έρθω τώρα. Ναι. Από το κολέγιο. Γιατί πηγαίνεις εκεί πέρα πίσω και με αναγκάζεις να κάνω αυτά. Έπρεπε να είσαι εδώ πέρα, στην ίδια αφού κάθεσαι εκεί. Και άμα κάτσω εδώ, θα βλέπουμε τον ποπό. Εντάξει, πραγματικά θέλω να μιλήσουμε για κάποια πράγματα, όπως το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υποδεχτούμε πραγματικά ένα κορίτσι από το Λονδίνο. Αυτό θα δείτε γιατί το λέω. Η κυρία Σοφία Χατζηπαντελή. Σήμερα μας καταστρέφεις, μιλάμε, δεν είναι αστείο αυτό. Και κι όμως είμαστε με τα χρώματα μας σήμερα. Ναι, αλλά εσύ τώρα σήμερα είσαι pin-up, London calling, τα πάντα όλα, και Σοφία. Και θέλω να κάνω represent η νέα μου γειτονιά. Όχι, actually, τώρα είναι η Αθήνα του, η νέα βέβαια μου γειτονιά. Εδώ είναι Southeast, μένουμε στο Λονδίνο. Proper Southeast, Ελληνοκυπρία. Πάμε, φύγαμε για τη θέση σου.